Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ομαρχιακή Πρώτη Αθήνα ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε εδώ τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το προσφυγικό ζήτημα. Όπως είπε και η συγκήτρια, πραγματικά το ζήτημα της Μέσης Ανατολής που μπλέκονται και με το τρέχον προσφυγικό ζήτημα είναι τεράστια σημασία όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και τολμώ να πω και για το παγκόσμια δεδομένα. Αν θέλουμε να δούμε με μια οπτική τι συμβαίνει σήμερα στο χώρο που περιγράφεται ως Μέση Ανατολή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το 2003. Το 2003 συμβαίνει ένα αποφασιστικής σημασίας γεγονός. Από το 1979, όπου το Ισραήλ και η Αίγυπτος με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών σύναψαν μια συνθήκη ειρήνης, μέχρι και το 2003, σε όλη αυτή την περιοχή είχαμε σταθερά καθεστώτα. Καθεστώτα με σταθερές κρατικές δομές, απολυταρχικά βέβαια καθεστώτα, τα οποία όμως κρατούσαν μια ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και το κυριότερο ήταν τέτοια καθεστώτα τα οποία εξυπηρετούσαν τα γεωπολιτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2003, με την εισβολή στο Ιράκ, το δεύτερο πόλεμο του κόλπου και την πτώση του καθεστώτος του Μπαθ, του Σαντάμ Χουσέιν στη Βαγδάτη, αποσταθεροποιείται το Ιράκ και σαν συνέπεια είναι η αποσταθεροποίηση και σε μία σειρά από τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Στο εσωτερικό μέτωπο του Ιράκ, κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής κατοχής, υπάρχει μία εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με τη σημερινή έκρηξη των τζιχαντιστικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι το αντάρτικο το οποίο σημειώνεται από σουνιτικές αλλά και σιητικές πολιτοφυλακές ενάντια των κατοχικών δυνάμεων και όλη αυτή η ενδοϊσλαμιστική συνεργασία στην αρχή και διαμάχη αργότερα θα καταλήξει να φτιάξει ένα ισλαμιστικό μέτωπο όπου αυτό το ισλαμιστικό μέτωπο είναι ο πρόγονος του σημερινού Ισλαμικού Χαλιφάτου, του γνωστού και ως ISIS. Από το 2003 μέχρι το 2011, λοιπόν, έχουμε γεγονότα τα οποία άλλοτε λιγότερο και άλλο περισσότερο συνδράμουν στο να αποσταθεροποιείται η περιοχή. Το 2011 έχουμε ένα γεγονός το οποίο περιγράφεται ως Αραβική Άνοιξη και έχει να κάνει με την πτώση των αραβικών καθεστώτων, των σταθερών που περιέγραψα στην αρχή στην Τινησία και στην Αίγυπτο και αργότερα ακολουθούν και άλλες χώρες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Συρίας. Εκεί η διαδικασία που περιγράφεται ως Αραβική Άνοιξη και στοχεύει στην πτώση του καθεστώτος Άσαντ του Μπαθ, του κόμματος Μπαθ, εξελίσσεται σε έναν τρομερά βίαιο εμφύλιο πόλεμο. Σε αυτό τον εμφύλιο πόλεμο εμπλέκονται στην αρχή οι δυνάμεις που εμπλεκόντουσαν και στην Αίγυπτο ή στην Τινησία, όπου εκεί βέβαια δεν είχαμε πόλεμο, αλλά είχαμε κινητοποιήσεις βίαιες μεν, αλλά δεν είχαμε εμφύλιο πόλεμο. Είναι δυνάμεις κοσμικές, οι οποίες θέλουν πλουραλιστικά δημοκρατικά καθεστώτα, υπάρχουν δυνάμεις της αριστεράς και υπάρχουν και δυνάμεις του μετριοπαθούς Ισλάμ, που κυρίως εκφράζονται από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Από εκεί και πέρα όμως, από το Ιράκ, και γι' αυτό είπα ότι έχει μεγάλη σημασία η σύνδεση του 2003 και της εισβολής στο Ιράκ με το 2011 και της Αραβικής Άνοιξης, οι δυνάμεις του Ισλαμιστικού Τζιχάντ που είχαν ανδρωθεί στο Ιράκ εισέρχονται στη Συρία και αφού είχαν αποδυναμωθεί από τους Αμερικάνους και τους συμμάχους τους μέσα στο Ιράκ, εισέρχονται στη Συρία έτσι ώστε να δυναμώσουν. Και πραγματικά ο εμφύλος πόλεμος τους δίνει την ευκαιρία να δυναμώσουν. Οι Αμερικάνοι θα λέγαμε ότι κάνουν τα στραβά μάτια, γυρνάνε μάλλον το πρόσωπο από την άλλη και έτσι το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία για τους δικούς της λόγους εξοπλίζουν τις τζιχαντιστικές δυνάμεις. Ακόμα δεν έχουμε ISIS, έχουμε την Αλ-Κάιντα, έχουμε πάρα πολλές ισλαμιστικές ομάδες αλλά όχι Ισλαμικό Χαλιφάτο. Και με αυτή την ενίσχυση σε όπλα, σε χρήμα και σε άνδρες που εισέρχονται από όλες τις μουσουλμανικές χώρες και από την Ευρώπη, περίπου 10.000 Ευρωπαίοι μουσουλμάνοι υπολογίζεται ότι βρίσκονται ή βρισκόντουσαν στην ευρύτερη περιοχή και πολεμούσαν με το ISIS, ενώνονται όλοι μαζί ενάντια όχι μόνο στην αριστερά, στους Κούρδους, στις κοσμικές δυνάμεις και στη μουσουλμανική αδελφότητα, αλλά κυρίως ενώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή, αφού συμβαίνει ένας τρομερός εμφύλιος πόλεμος μέσα στο μέτωπο της Συρίας, μεταξύ της Αλ-Νούσρα, που είναι το συριακό παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, και του Ισλαμικού Χαλιφάτου, η νίκη του Ισλαμικού Χαλιφάτου δίνει την ευκαιρία στο Ισλαμικό Χαλιφάτο να γίνει μια τεράστια οργάνωση
συγκεντρώνει περίπου 1000 μικρότερες που πριν ήταν διάσπαρτες ισλαμιστικές οργανώσεις. Η Αλ-Κάιντα συμμαχεί με το ISIS και έτσι φτάνουμε στο 2014, όπου τον Αύγουστο έχουμε την κατάληψη της Μοσούλης στο Ιράκ. Εκείνη τη στιγμή το ISIS βρίσκεται στον κολοφόνα των κατακτησεών του και της δύναμής του, δηλαδή κατέχει περίπου τη μισή Συρία και ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ιράκ. Πετρελοπηγές ελέγχει και στη Συρία και στο Ιράκ, έχει πάρει το χρυσό και τις καταθέσεις από τις τράπεζες των μεγάλων πόλεων του Ιράκ και σε συνδυασμό με το δουλεμπόριο που κάνει, την πώληση αρχαιοτήτων, το λαθρεμπόριο πετρελαίου με όλες τις γύρω χώρες, φτάνει στο σημείο τα κέρδη του, ο τζίρος του μάλλον, να υπολογίζεται σε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πληρώνει στους μαχητές του περίπου 700 δολάρια την ημέρα και στους αξιωματικούς 2 με 2.500 δολάρια, τα οποία καταλήγουν σε κλειστούς λογαριασμούς, έτσι ώστε σε περίπτωση θανάτου των μαχητών να πάνε κατευθείαν στις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα, αποκαθιστά, και αυτό θα το βάλω εντός εισαγωγικών βέβαια, αποκαθιστά το χάος που υπάρχει πριν από αυτά που είχε προκαλέσει η Αμερικανική εισβολή αλλά και ο πόλεμος εμφύλου στη Συρία, τα αποκαθιστά με τάξη. Τι εννοώ, ότι εκεί που οι υπάλληλοι των πετρελοπηγών και των υδροηλεκτρικών εργοστασίων στο Ιράκ ήταν απλήρωτοι επί μήνες ή πληρωνόντουσαν έναντι από την Ιρακινή κυβέρνηση, έρχεται το ISIS, τοποθετεί δικούς του διευθυντές και κατευθείαν όχι μόνο δίνει τα δεδουλευμένα, αλλά προχωράει και σε αυξήσεις μισθών. Εδώ πρέπει να πω ότι όχι μόνο διατηρεί το προηγούμενο καθεστώς, αλλά το ενισχύει. Δηλαδή, ενισχύει τη δημόσια διοίκηση που ήδη υπήρχε στο Ιράκ και στη Συρία, ενισχύει τις δυνάμεις αστυνομίας και αφήνει σε κάθε μέρος που περνάει έναν αριθμό μαχητών σαν τοποτηρητές. Χρησιμοποιεί το φόβο και τη βία έτσι ώστε να καθποτάξει κάθε φωνή αντίστασης και έτσι έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος ενιαίων συμπαγές στη Συρία και στο Ιράκ, το οποίο στο απόγειό του έχει περίπου την έκταση του Ηνωμένου Βασιλείου και περίπου 25 εκατομμύρια πληθυσμό. Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε, όπως αποκάλυψε ο Βρετανικός Guardian στο τέλος του 2015, το Ισλαμικό κράτος, ήταν της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ένα πρωτογενές πλεώνασμα περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια. Από εκεί και πέρα όμως συμβαίνει ένα εξίσου σημαντικό γεγονός, το οποίο επηρεάζει την εξέλιξη μέχρι σήμερα που μιλάμε. Είναι η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία, έτσι ώστε να καθαρίσουμε με την υπόθεση που λέγεται Ισλαμικό Χαλιφάτο. Σε αυτή τη συμφωνία προβλέπεται ένας οδικός χάρτης, ο οποίος ευελπιστεί να φέρει την ειρήνευση στη Συρία. Εκεί εμπλέκονται όλες οι δυνάμεις, από το καθεστώς Μπαθ του Άσαντ μέχρι την αντιπολίτευση της Συρίας, εκτός από το ISIS και την Αλ-Κάιντα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα είναι ότι έχουμε από τη μία πλευρά ένα σιητικό τόξο, ένα τόξο σιητικών δυνάμεων που αποτελείται από το Ιράν, τη Συρία του Άσαντ και την σιητική οργάνωση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, και από την άλλη πλευρά έχουμε τον ανταγωνισμό από τα σουνιτικά κράτη, τα ισχυρότερα δε των οποίων είναι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία ήθελαν και εξακολουθούν να θέλουν το διαμελισμό της Συρίας. Γιατί θέλουν το διαμελισμό της Συρίας? Επειδή το σχέδιο της Τουρκίας, σαν πρωτεύουσα δύναμη και δευτερευόντος Σαουδικής Αραβίας, ήταν ότι με το διαμελισμό της Συρίας το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τον κόλπο, μέσα από έναν αγωγό που θα έρχεται από τη σουνιτική ενδοχώρα της Συρίας, από ένα νέο ανεξάρτητο κράτος που θα έχει δημιουργηθεί και θα είναι προτεκτοράτο ουσιαστικά της Τουρκίας, θα περνάει αυτός ο αγωγός από την Τουρκία και θα φτάνει στην Ευρώπη το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, και έτσι η Τουρκία θα μπορεί να πει στην Ευρώπη ότι δεν εξαρτάται πλέον από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά από αυτό που η ίδια φέρνει από τον κόλπο. Αυτό το σχέδιο, για λόγους τους οποίους τώρα δεν μπορούμε να αναλύσουμε, οι Αμερικάνοι το έβαλαν στην άκρη και προέκριναν μαζί με τους Ρώσους το μη διαμελισμό της Συρίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία να είναι οι ηττημένες αυτή τη στιγμή μαζί με το ISIS, αφού από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν το πράσινο φως και ξεκίνησαν οι ρώσικοι βομβαρδισμοί, το Ισλαμικό Χαλιφάτο έχει περιοριστεί αυτή τη στιγμή σε κάποιες νησίδες από αυτή τη συμπαγή περιοχή που σας περιέγραψα πριν. Κρατάει βέβαια κάποιες μεγάλες πόλεις και αντιστέκεται, αλλά είναι θέμα χρόνου αυτή η αντίσταση να σταματήσει. Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι κερδισμένοι και οι χαμένοι σε αυτή την περίπτωση, ήδη είπα ότι οι χαμένοι μέχρι στιγμής είναι η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το ISIS. Από εκεί πέρα οι κερδισμένοι είναι φυσικά η Ρωσία, η οποία κερδίζει το να μείνει σαν σταθεροποιητικός παράγοντας ο Άσαντ και το κόμμα Μπαθ στην εξουσία, διατηρεί τους ναυτάχνους που έχει στη Μεσόγειο για τα πολεμικά της πλοία και φυσικά παίρνει συμβόλαια ανοικοδόμησης για τη μετεμφυλιακή Συρία. Δίνει στη ΣΥΠΑ
τη στρατιωτική εμπλοκή που οι ίδιοι δεν μπορούσαν να έχουν και δεν μπορούν να έχουν. Το Ιράν είναι ένας ακόμα μεγάλος κερδισμένος. Η Τεχεράνη συνεχίζει το πυρηνικό της πρόγραμμα υπό την επιτήρηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, συνεχίζει τον εξοπλισμό της Χεσμπολάχ στο Λίβανο μέσω της Συρίας και φυσικά παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά το Ιράκ ως ένα μεγάλο προτεκτοράτο. Δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια μεγάλη σταθερή χώρα που αυτή τη στιγμή μπορεί να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξού και η 16η Ιανουαρίου όπου υπογράφηκε η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ουσιαστικά Δύσης Ιράν. Κερδισμένοι είναι βέβαια και οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι, οι οποίοι τόσο στη Βόρεια Συρία όσο και στο Βόρειο Ιράκ μπορούν και έχουν φτιάξει αυτή τη στιγμή αυτόνομες οντότητες, οι οποίες ενδέχεται, λίγο πιο κοντά είναι στο Ιράκ, πιο μακριά είναι στη Συρία, να οδηγήσουν κάποια στιγμή σε ένα κουρδικό κράτος. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να πω ότι το κουρδικό κράτος δεν είναι μέσα στις καλένδες των μεγάλων δυνάμεων, χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης κυρίως απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν, αλλά δεν είναι μέσα στις καλένδες για να γίνει στο άμεσο μέλλον. Στο Βόρειο Ιράκ, οι Κούρδοι μπορούν με την υποστήριξη των Αμερικάνων αλλά και της Ιρακινής κυβέρνησης να φτιάξουν ένα τύπης ανεξάρτητο κράτος. Αυτό δεν χαλάει τη Βαγδάτη. Οι σχέσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν μεταξύ Ερμπίλ και Βαγδάτης. Στη Συρία όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αν θέλουμε να δούμε αυτή τη στιγμή ποια θα είναι μια ρεαλιστική αλλά και μια από την άλλη ουσιαστική λύση για το τέλος του πολέμου στη Συρία, έχουμε να πούμε το εξής. Η ρεαλιστική λύση καταρχήν είναι να εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης ΗΠΑ Ρωσίας και οι δύο δείχνουν ότι έχουν σταθερή πεποίθηση να το εφαρμόσουν και γι' αυτό έχουν αδειάσει τους μέχρι χθες σύμμαχο των ΗΠΑ, Τουρκία και Σαουδική Αραβία στην περιοχή. Αυτός ο οδικός χάρτης προβλέπει τη διενέργεια κοινοβουλευτικών εκλογών, μάλλον πηγαίνουν προφανώς για τον Οκτώβριο μέχρι τα μέτωπα να κατευναστεί το μέτωπο. Από εκεί και πέρα, το κοινοβούλιο που θα προκύψει θα εκπονήσει ένα νέο σχέδιο συντάγματος με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων, των μετριοπαθών πολιτικών δυνάμεων, και από αυτό το νέο σύνταγμα θα έρθει μια προεδρική εκλογή, όπου εκεί φυσικά υπάρχει το ερωτηματικό αν ο Άσαντ θα είναι πάλι υποψήφιος πρόεδρος. Κάποιος θα στοιχημάτιζε ότι σίγουρα δεν θα είναι, αλλά εγώ θα έλεγα να το αφήσουμε και να το δούμε, γιατί μέχρι χθες οι Αμερικάνοι έλεγαν ότι το κόμμα Μπάθ δεν έχει καμία δουλειά να είναι στην εξουσία και στην πολιτική ζωή της επόμενης μέρας της Συρίας, αλλά σήμερα οι Αμερικάνοι αποδέχονται τον Μπάθ ως σταθεροποιητικό παράγοντα. Η ουσιαστική λύση ποια είναι? Η ουσιαστική λύση δεν είναι τίποτα άλλο από το να δημιουργηθούν σταθερά καθεστώτα με σταθερές κρατικές δομές όπως υπήρχαν, αλλά αυτή τη φορά προφανώς όχι απολυταρχικά, αλλά από χειραφετημένες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, όπου ο κόσμος, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε χριστιανοί, είτε οτιδήποτε άλλο, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή θα αισθάνεται ότι την επόμενη μέρα η ζωή του είναι στα χέρια του. Αυτό μέχρι χθες δεν συνέβαινε και ήταν ένας από τους λόγους, ήταν μία από τις αιτίες όπου όπλησαν το ISIS, που έδωσαν δηλαδή μαχητές από τις γύρω περιοχές στην προσπάθεια το να αυτοκαθορίζουν οι άνθρωποι της περιοχής στο μέλλον τους. Εάν συμβεί αυτό κάποια στιγμή, είναι σίγουρο ότι η κατάσταση θα αρχίσει να εξομαλύνεται, βέβαια σε συνδυασμό και με τη λύση του Παλαιστινιακού προβλήματος. Έχουμε πάρα πολλά βέβαια να πούμε για αυτό το θέμα. Ο χρόνος προφανώς είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Αλλά για να κλείσω, για να δείτε τι μεγάλες εξελίξεις έχουμε σε σχέση με πολύ λίγο καιρό πριν, θα ήθελα να δώσω τα μέτωπα που συγκροτούνται, τα συμμαχικά μέτωπα που συγκροτούνται αυτή τη στιγμή στη Συρία και στο Ιράκ, στον πόλεμο ενάντια του τζιχαντιστικού Ισλάμ. Και θα δείτε ότι μέχρι χθες εχθροί, ή εντός εισαγωγικών εχθροί, αυτή τη στιγμή πολεμούν μαζί. Προφανώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Αλλά αυτή τη στιγμή τα μέτωπα που διαμορφώνονται είναι τα εξής. Στο μέτωπο της Συρίας πολεμούν μαζί το καθεστώς του Μπαθ του Προέδρου Άσαντ, η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου Χεσμπολάχ, οι Κούρδοι που πολιτικά ηγεμονεύει το PYD στη Βόρεια Συρία, η Ρωσία και το Ιράν. Η Ρωσία βοηθάει με τους βομβαρδισμούς, με τεχνολογικό εξοπλισμό, με μυστικούς πράκτορες, με βοήθεια. Το ίδιο και το Ιράν, το οποίο ένα μέρος της ταξιαρχίας Al-Quds, που είναι η ταξιαρχία των ειδικών δυνάμεων των φρουρών της Επανάστασης που δράσει στο εξωτερικό, πολεμάει το Ισλαμικό Χαλιφάτο. Και στο Ιράκ, από την άλλη πλευρά, έχουμε μαζί τον Ιρακινό στρατό, που πλέον στον Ιρακινό στρατό, τον επίσημο Ιρακινό στρατό, βρίσκονται και Σιίτες και Σουνίτες Ιρακινοί. Έχουμε τους Κούρδους πεσμεργά στο Βόρειο Ιράκ. Έχουμε Σιίτες πολιτοφύλακες, Σουνίτες πολιτοφύλακες.
Ιρανούς που έχουν έρθει από την Τεχεράνη την ταξιαρχία Αλκούτς και φυσικά με τη βοήθεια των βομβαρδισμών και της επιμελητείας και των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη ομπρέλα η οποία έχει συσπηρωθεί τους τελευταίους μήνες προκειμένου να βγάλει από τη μέση το ISIS και την Αλ-Κάιντα. Το αν αυτό θα το επιτύχει θα το δείξει η συνέχεια. Το σίγουρο είναι ότι οι προσφυγικές ροές που είναι το θέμα και το θέμα που ένα από τα θέματα που συζητάμε σήμερα έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές αλλά και στρατιωτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας, να τα βάζουμε με πάρα πολύ αθρές γραμμές, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, γιατί τα συμπεράσματα δεν είναι εύκολα, η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολη, οι δρόντες που επιδρούν είναι πάρα πολλοί και άρα οποιαδήποτε εύκολη εξήγηση δεν χωράει στις αναλύσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.